Σύνδεση τώρα με τον Σωτήρη Δανέζη, ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα με τη Μολδαβία, Ουκρανίας-Μολδαβίας, καθώς μετά από ένα μακρύ ταξίδι και επικίνδυνο σε πολλά σημεία του, κατάφερε να φτάσει η ελληνική αυτοκινητοπομπή σε ασφαλές σημείο. Σωτήρη, πώς ήταν και το σημερινό σας οδηπορικό? Καλησπέρα. Είμαστε στην νεκρή ζώνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Εδώ και περίπου 3 ώρες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασχίσει κανείς τα σύνορα. Δεν υπάρχει μεγάλη ουρά, αλλά οι διαδικασίες πραγματικά εξαιρετικά χρονοβόρες. Έσυ ο τέλος λοιπόν για τους Έλληνες ομογενείς και για την περιπέτεια που έζησαν μέσα σε αυτές τις 3 μέρες διασχίζοντας την εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. Πέρασαν πριν από περίπου, κατά τις 4 το απόγευμα, πριν από περίπου ένα 3 ώρο στο έδαφος της Μολδαβίας, μετά από αυτό το μακρύ και δύσκολο ταξίδι, ένα ταξίδι γεμάτο κινδύνους. Η μέρα ξεκίνησε με τον ήχο των σιρήνων σήμερα στην πόλη Ούμαν, εκεί όπου διανυκτερεύσαμε. Αντιλαμβάνεστε το φόβο και την ανησυχία των οικογενειών που προσπαθούν όλο αυτό το διάστημα να ξεφύγουν από τον πόλεμο και έβλεπαν και βλέπουν τον εφιάλτη να τους καταδιώκει όπου και αν πηγαίνουν. Η πόλη Ούμαν είναι στα κεντροδυτικά. Κανείς δεν περίμενε να ακούσει τον ήχο των σιρήνων σήμερα, και όμως συνέβη νωρίς το πρωί. Οι άνθρωποι αυτοί ένιωθαν ότι ο πόλεμος τους ακολουθεί όπου και αν πήγαιναν. Μιλήσαμε μαζί τους, στα λόγια τους έβλεπες αυτή και στα πρόσωπά τους έβλεπες αυτή την ανησυχία. Έβλεπες επίσης την καταστροφή που φέρνει ο θάνατος στις ζωές τους. Την ανησυχία για τους δικούς τους, για όσους αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω. Γεμίσαμε τα αυτοκίνητα με βενζίνη και με τη συνοδεία της Ουκρανικής αστυνομίας ξεκινήσαμε για το συνοριακό πέρασμα με τη Μολδαβία. Το κονβόι μπήκε πολλές φορές στο αντίθετο ρεύμα. Και αυτό προκειμένου να ξεπεράσει γρήγορα τα μπλόκα της πολιτοφυλακής, στα οποία είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιάδων αυτοκινήτων, ουρές με μήκος πολλών χιλιόμετρων. Χιλιάδες αυτοκίνητα λοιπόν με κατεύθυνση για τα σύνορα, τα οποία ελέγχονταν σχολαστικά ένα προς ένα, κυρίως για να διαπιστωθεί αν επιβαίνουν άνδρες 18 έως 60 ετών, που έχει απαγορευτεί να βγουν από τη χώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την Ουκρανία για να ξεφύγουν από τον όλεθρο του πολέμου. Οι εικόνες που βλέπαμε δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Ήταν όμως σοκαριστικό να βλέπεις αυτές τις ουρές των χιλιόμετρων με τα χιλιάδες αυτοκίνητα με κατεύθυνση προς Δισμάς. Οδηγώντας λοιπόν με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα πολλές φορές, φτάσαμε μετά από περίπου 4-5 ώρες στα σύνορα με τη Μολδαβία. Εδώ οι Έλληνες διπλωμάτες και η ελληνική διπλωματική αποστολή είχε οργανώσει λεωφορεία για να παραλάβει τους Έλληνες ομογενείς και να τους μεταφέρει σε ξενοδοχεία και σπίτια σε κοντινές πόλεις της Μολδαβίας. Οι Έλληνες πέρασαν γρήγορα την νεκρή ζώνη ανάμεσα στις δύο χώρες. Πολλοί από αυτούς έριξαν ένα βλέμμα πίσω τους, κοιτούσαν την πατρίδα που αφήνουν. Στο μυαλό τους είχαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τους δικούς τους ανθρώπους, χωρίς να ξέρουν αν θα μπορέσουν να τους δουν ξανά.